ξεκινάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Predator Files, μια έρευνα με τη συμμετοχή 15 διεθνών μέσων ενημέρωσης, ισχυρίζεται πως η Ελλάδα είχε μετατραπεί το διάστημα 2020-2022 σε κέντρο εκπαίδευσης, παραγωγής και εξαγωγής του παράνομου λογισμικού Predator, ενώ η χώρα μας αποτελούσε την παγκόσμια έδρα δραστηριοποίησης της εταιρείας Intellexa. Με λίγα λόγια, η έρευνα καταλήγει στο ότι άτομα από άλλες χώρες εκπαιδεύονταν στη δική μας χώρα στις υποκλοπές. Στο μεταξύ, η έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στοιχεία και μαρτυρίες σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας Intellexa που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα προκύπτουν μέσα από τα Predator Files, μια δημοσιογραφική έρευνα με τη συμμετοχή 15 μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η δημοσιογραφική έρευνα, την οποία παρουσιάζει η εφημερίδα των συντακτών, αποκαλύπτει πως η Ελλάδα την τελευταία τριετία είχε καταστεί το κέντρο εκπαίδευσης, παραγωγής και εξαγωγής του παράνομου λογισμικού Predator και η παγκόσμια έδρα δραστηριοποίησης της εταιρείας Intellexa. Πρώην εργαζόμενος στην εταιρεία που εμπορευόταν το Predator στη Βόρεια Μακεδονία αποκάλυψε πως το κέντρο εκπαίδευσης χρηστών του παράνομου λογισμικού είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Εκεί έβαλαν επικεφαλής έναν Ελληνοκύπριο, είχε την επίβλεψη του σχεδίου, ήταν ο βασικός υπεύθυνος πίσω από τα απολυσμένα μηνύματα που αποστέλλονται στους στόχους παρακολούθησης μέσω Predator, καθώς και πίσω από τη δημιουργία των μολυσμένων συνδέσμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ζητήσει να ελεγχθεί αν η λίστα με τους 88 στόχους του Predator που έχει εντοπιστεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμπίπτει με πρόσωπα που τέθηκαν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ με την υπογραφή της εισαγγελέως Βασιλικής Βλάχου. Εμείς, που απαιτούμε να γίνει επιτέλους εισαγγελική έρευνα για το Predator, με το οποίο ο ανιψιός Μητσοτάκη ξεδόντιασε κατ' εντολήν του τα ατομικά δικαιώματα πολιτών, δημοσιογράφων, πολιτικών αλλά και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Εμείς είμαστε η εθνική εξαίρεση, όχι εκείνη. Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το Μέγαρο Μαξίμου συνεργάστηκε με διεθνείς εμβέλειες εμπόρους όπλων και συστημάτων ασφαλείας για να στηθεί η υποδομή της Intellexa στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δίνοντας άδειες εξαγωγής στις Intellexa και Krikel, διευκόλυνε να εξαχθεί το Predator από τη χώρα μας και να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο, οπλίζοντας καταπιεστικά καθεστώτα και αυταρχικές κυβερνήσεις. Η έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.